Νομίζω βέβαια ότι τα θέματα τα σοβαρά, τα πιο σοβαρά όπως λέτε δεν είναι δύο, είναι τρία, γιατί θα ίσως να διαφεύγει ότι ένα από τα θέματα της σημερινής διατάξης που βέβαια δεν φαίνεται στον τίτλο είναι η επιχορήγηση της περιφέρειας Ιωνίων ίσων με 14 εκατομμύρια ευρώ για το έργο της συντήρησης του οδικού δικτύου και της βελτίωσής του και για τα αντιπλημμυρικά, το οποίο φυσικά θα συζητηθεί στο επόμενο χρόνο. Από εκεί μετά, μιλώντας για το θέμα των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται από τις υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου στην ίδια την περιφέρεια, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας βέβαια, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, διότι δίνει τη δυνατότητα ενός πιο τεκμηριωμένου και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργίες της περιφέρειας ελέγχου των δαπανών. Έχουμε την αίσθηση ότι αυτό θα εξασφαλίσει το ενιαίο της κρίσης των υπηρεσιών μας σε σχέση με το ποιες δαπάνες είναι νόμιμες και κανονικές και ποιες όχι. Και αυτό το λέω γιατί το προηγούμενο διάστημα παρουσιάστηκε το φαινόμενο η μία είδε από ένα νησί να λέει ότι μια δαπάνη είναι νόμιμη και μία άλλη είδε στο διπλανό νησί να λέει ότι η ίδια δαπάνη δεν είναι νόμιμη. Κατά συνέπεια, με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι θα εξασφαλιστεί το ενιαίο της κρίσης που είναι πολύ σημαντικό για την ταχύτητα λειτουργίας των υπηρεσιών και φυσικά για την ευόδοση των προσπαθειών της. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την μεταφορά των αρμοδιοτήτων. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε προσωπικό κατάλληλο, κυρίως και ποιοτικά με την έννοια των ειδικοτήτων, αλλά και ποσοτικά, γιατί όπως όλοι ξέρετε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα απίσχυνσης των υπηρεσιών της περιφέρειας τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του ότι μόνο φεύγουν υπάλληλοι και δεν προσλαμβάνονται. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε σκόπιμο σε αυτή την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που μόλις ελήφθη να προσθεθεί και μία παράγραφος η οποία ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων στις οικονομικές περιφέρειες οι οποίες θα καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό. Τέλος πρέπει να πω ότι η διαδικασία αυτή έχει και άλλες ενδεχομένως αδυναμίες που έχουν να κάνουν με κολλήματα ή ασυμβίβαστα τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν. Είμαστε στην κατεύθυνση, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις υπηρεσίες και φυσικά και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν και ενδεχομένως να δώσουμε λύσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα τροποποιώντας την ισχύουσα νομοθεσία μετά από προτάσεις ενός περιφερειών. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι μια καλή αρχή από την 1η-1η του 2017.